χώρο που σε κάνει να θέλεις να περάσεις κάποιον από το χρόνο σου εκεί. Μόνος ή μαζί με άλλους ανθρώπους. Σε εμπνέει να δουλέψεις. Να συζητήσεις. Μα να περπατήσεις. Καταλαβαίνω πως η κίνηση του σώματός μου είναι αυτή που καθορίζει την ωραιότητά μου ως αναπαραστατικό αντικείμενο τέχνης. Και με εξαιρετική αυστηρότητα για αυτή την προφανή αλήθεια. Η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία. Άρχισα να μιλώ για ανθρώπινα οικοδομήματα. Φτιαγμένα από τον άνθρωπο. Προορισμένα για άλλον άνθρωπο. Καθώς κάθε τι ξεκινά από το σώμα. Και να φτάσει τελικά σε αυτό. Γιατί το σώμα μας αποτελεί μια αυτούσια, αυτοαναφορική οντότητα που διασκεδάζει συχνά ασχολούμενη με τον εαυτό της και τις πραγματικές, τις πλασματικές ανάγκες που αυτό δημιουργεί και αυτό καλείται να ικανοποιήσει. Τοποθετώντας τους εαυτούς μας στο όνομα της αναπαράστασης, δημιουργούμε ζωντανά έργα τέχνης, τα οποία εκθέτουμε επάνω στη σκηνή. Μουσική, χορός, θέατρο και όλες οι πιθανές εκθέσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας μπορούν να τοποθετηθούν στη σκηνή και να εκτεθούν στο κοινό. Η ύπαρξη αυτού του θεάτρου και άλλων θεατρικών χώρων κάνει το πράγμα να κινείται με κάθε πιθανό τρόπο και σε κάθε επίπεδο. Καθίσματα. Ιδέα. Παρακολούθηση μιας παράστασης με άμεση και συγκέντρωση. Λειτουργία. Ξεκούραση αρθρώσεων όλη αυτή την ώρα. Κλαστές. Άμπορος. Ο σκελετός. Οι σύνδεσμοι. Οι μύες. Κρατούν το σώμα όρθιο. Σαν ακούραστοι εργάτες. Στις ακραίες θέσεις, στις νομοτελειακές πτώσεις, στην ένδυση της σωστής, της πολυπόδικης κίνησης. Ματ. Φτιάχνω. Να κινούμε. Να κινούμε. Πλέον ξεκάθαρο. Ένα, πως η αντίληψη του χώρου είναι μία προσωπική αίσθηση. Δύο, ο εγκέφαλός μας έχει την τάση να αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα την εικόνα και το νόημα ενός αντικειμένου. Δηλαδή, μας απέδειξαν πως η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία. Και ολοκληρώνοντας, προστατεύει την οπτική ηρεμία που τόσο αγαπά. Η εικόνα του σώματός μου μεταδίδει οπτική πληροφορία. Όμως, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια γεωμετρική διάταξη και στάρτ. Το γεγονός ότι αυτή η εικόνα κινείται ή μπορεί ανά πάσα στιγμή να κινηθεί, την καθιστά μορφή νοηματικά ξεκάθαρα.
Ο Χούσερι ονομάζει την εικόνα αυτή σωματικό σχήμα. Κάθε σωματική εικόνα συμπυκνώνει ένα ατόφιο, χωροχρονικό θράψμα της ενέργειας του σύμπαντος. Η εικόνα μου ακτινοβολεί κινούμενη. Κάθε τη συνάντηση μεταμορφώνεται ακαριαία σε σιωπηλή αναμέτρηση. Η κίνηση δημιουργεί χώρο. Η κίνηση δημιουργεί χώρο. Αυτό λέγεται κινέστηση. Κίνηση εχμάλωτη στα μόρια της ύλης. Κίνηση που σε ερωτά και εσύ την ερωτεύεσαι, χωρίς αναστολές. Έναν χάρτη για την κίνηση μέσα του. Για τον χώρο και τον χρόνο της. Χάρτη φανταστικό που θα τον οδηγήσει σε κάτι εντελώς πραγματικό. Κάθε μέρος του έργου είχε τώρα μερικούς δικούς του χάρτες που προσπαθούσαν να εξεταστεί τη μνήμη περισσότερο και περισσότερο μέχρι το αποτέλεσμα να σημαίνει καθαρότερα το νόημα της αρχικής του ιδέας. Συχνά προέκυπταν θέματα, αδιέξοδα και λάθη. Συχνά χρειάστηκε να φάβει από την δράση. Βρισκόταν εκεί, παγιδευμένος. Κυλούσε ενοχηλικά μέσα στην ύλη. Απλωνόταν επάνω στις ιδέες.